Σε μουσικά το κοινό της Αλεξανδρούπολης, η κορυφαία Ελληνίδα καλλιτέχνηδα Μαρινέλα, η οποία με μια ομάδα γνωστών ηθοποιών και τραγουδιστών πρωταγωνίστησε σε μουσικοθεατρική παράσταση. Η γνωστή τραγουδίστρια ερμήνευσε κορυφαίες επιτυχίες μέσα σε μια μοναδική παράσταση που έφερε την υπογραφή του γνωστού διδήμου των επιτυχιών, Ρίγα Παπαθανασίου. Πάει καιρός που ήταν ο έρωτας σαν ήλιος φλόγερος. Τον άλλον πως πεθαίνει. Πάει καιρός, ανάμεσά μας μπήκε ο λόγος ο σκληρός. Ο ένας τώρα τον άλλον ξεμακραίνει. Να με παίρνανε τα σύννεφα οι άνεμοι, τα κύματα, να με πάν σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω από τις ζήλες κι απ' όλα σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Μα δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Τώρα ξεκινήσαμε, κάναμε την πρώτη μας στη Ξάνθη, πρώτη εμφάνιση, και σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, και συνεχίζουμε Βόρεια Ελλάδα, κατεβαίνοντας σιγά σιγά προς τα κάτω. Όλο το καλοκαίρι θα κρατήσει, θα πάμε και Πελοπόννησο και Κρήτη, σε 30 πόλεις Ελλάδας, μέχρι και κάποιες μέρες το Σεπτέμβρη. Πρώτη φορά φαντάζομαι συνεργάζεσαι με τη Μαρινέλα. Ναι, είναι πρώτη φορά. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Εντάξει, είναι ένα φοβερό συνέστημα. Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που δεν τα έχεις ποτέ σκεφτεί η ζωή σου ότι θα συμβούν, και συμβαίνουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ότι καμιά φορά λένε να κάνεις όνειρα ή να σκέπτε. Νομίζω ότι απλώς πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς και να ελπίζεις ότι στη ζωή σου θα συμβούν κάποια ωραία πράγματα. Η καινούργια αυτή συνεργασία είναι με παραγωγό τον Αντρέα τον Γιατράκο και τον Τόνι τον Κονταξάκη, που είχαμε κάνει τους πρώτους μου δίσκους μαζί. Ένα κομμάτι που θα κυκλοφορήσει τώρα αυτές τις μέρες το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος ο Γαλανός μαζί με τον Αντρέα τον Γιατράκο, λέγεται «Όλα θα αλλάξουν». Θα δεις δηλαδή, όλα θα αλλάξουν. Και υπάρχουν και άλλα κομμάτια που γράφονται σιγά σιγά. Θα βγούμε με single στην αρχή, με αυτό το single, το «Θα δεις, όλα θα αλλάξουν», που είναι του Κωνσταντίνου Γαλανού και του Αντρέα τον Γιατράκο. Και η εταιρεία μας θα είναι η Λύρα. Είναι ένα μουσικάλ για τη ζωή της Μαρινέλλας. Η Μαρινέλλα αφηγείται τη ζωή της και βλέπουμε και κάποια σποτάκια από τη ζωή της. Εμείς κάνουμε ρόλους που δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή της Μαρινέλλας, απλά είναι δύο διαφορετικά ζευγάρια που μέσα στο πέρασμα των χρόνων βλέπουμε την εξέλιξή τους παρέλαβε τη ζωή της Μαρινέλλας. Είναι σαν σημείο αναφοράς η ζωή της, ας πούμε, το κέντρο που τραγουδάει, ένας διαγωνισμός τραγουδιού που βγαίνει Ειρήνη ο ρόλος μου και είναι και η Μαρινέλλα μαζί. Απλώς ξανά συναντάνε τη Μαρινέλλα στη ζωή τους, ας πούμε. Και μέσα από τις ζωές των τριών γυναικών διαθαίνεται και η ζωή της Μαρινέλλας, ουσιαστικά από αυτός είναι ο στόχος. Αλλά εξυπηρετούν ουσιαστικά αυτό το να διεξαρθεί αυτή η ιστορία της αφήγησης της ζωής της Μαρινέλλας. Δεν είμαστε αληθινά πρόσωπα. Όχι, είμαστε ψεύτικα. Είμαστε φανταστικά! Μάλιστα. Είμαστε φανταστικές! Πάμε με το σπανιόλικο που το λέμε πιο ωραία. Πάμε! Για γενεμένος μόνος, παλάντα λέγε παλιόν, πρέπει καλά τα μπαλιά μας να βουλές. Για γενεμένος μόνος, παλάντα λέγε παλιόν, πρέπει καλά τα μπαλιά μας να βουλές. Τι
ves en todos cuando te me pasa. Chicago de vas, me voy a bailar el mayor. Tengo ganas de bailar el nuevo contas. Dicen todos cuando te me pasa. Chicago de vas, me voy a bailar el mayor. Προσφορά της Wind. Να συνεχίσουμε κυρίε και κύριοι με τα αθλητικά μας τώρα. Συνεχίζουν την σκληρή προπόνηση δύο αθλητές από την Αλεξανδρούπολη που θα συμμετάσχουν στους παγκόσμιους αγώνες στα Special Olympics που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Οι αθλητές με τη βοήθεια της προπονήτριάς τους Δάφνης Δελιγιάννη προσδοκούν να ανέβουν στο υψηλότερο βάθρο αυτών των ξεχωριστών αγώνων που σημασία, όπως είπαν, έχει κυρίως η προσπάθεια που θα καταβάλουν. Θα είναι και αυτή μέσα. Η Αλεξανδρούπολη θα έχει τους δικούς της αθλητές στους παγκόσμιους αγώνες των Special Olympics. Ο Βάκης Πεταλούδης και ο Σταμάτης Παπάζογλου θα συμμετέχουν στη μεγάλη διοργάνωση εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων, οι αθλητές πραγματοποιούν καθημερινά προπονήσεις. Η Δάφνη Δελιγιάννη, προπονήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία Κότινος, βρίσκεται κοντά στους αθλητές της, προπονώντας τους εντατικά για την μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε τη χαρά και την ευχαρίστηση στα φετινά Special Olympics που θα γίνουν στην Αθήνα να έχουμε δύο παιδιά από την πόλη μας, τον Πεταλούδη Βάκη και τον Παπάζογλου Σταμάτη, να μας εκπροσωπήσουν σε αυτούς τους παγκόσμιους αγώνες. Ο Πεταλούδης ο Βάκης θα πάρει μέρος στην κολύμβηση και θα αγωνιστεί στα 25 μέτρα κολύμβηση, 25 μέτρα ελεύθερο και 25 μέτρα ύπτιο. Ο Παπάζογλου Σταμάτης θα συμμετάσχει στο στίβο, όπου θα αγωνιστεί στα 100 μέτρα τρέξιμο και στο άλμα εις μήκος. Οι αθλητές, όπως τόνισε και η προπονητριά τους, ανυπομονούν να ξεκινήσουν οι αγώνες και να βάλουν τα δυνατά τους προκειμένου να σηκώσουν την ελληνική σημαία ψηλά. Είναι η πρώτη φορά και των δύο παιδιών που θα πάρουν μέρος σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι και οι δύο. Είναι χαρούμενοι και βλέπουν και οι ίδιοι από την προπόνηση που κάνουν ότι έχουν βελτιωθεί και αυτό τους ανεβάζει ακόμη περισσότερο. Σκέφτονται ότι μπορεί να κάνουν και κάτι μεγάλο στην Αθήνα. Ελπίζουμε και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να προσπαθήσουν τα παιδιά να δώσουν αυτό που έχουν μάθει, που εγώ τους έχω προσφέρει όπως και τα υπόλοιπα παιδιά από το σύλλογό μας και ευελπιστούμε για το καλύτερο, για όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες και επίσης είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που προσωπώ και την Αλεξανδρούπολη. Όπως δήλωσε ο Σταμάτης, η προπόνηση είναι σκληρή και καθημερινή, ωστόσο δεν παραπονιέται, καθώς όπως είπε, η εμπειρία των παγκόσμιων αγώνων των Special Olympics θα είναι μοναδική. Βασικά πάμε μόνο για την εμπειρία. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία αν κερδίσω ή αν χάσω. Μία προσφορά της Wind. Θέλεις και εσύ smartphone με τη φωτεινότερη οθόνη? Κάνε την κίνηση smart. Έλα στη Wind και απόκτησε αποκλειστικά το νέο Android smartphone LG Optimus Black με την πιο φωτεινή οθόνη στον κόσμο και μαζί mobile internet για να σερφάρεις μόνο από 5 ευρώ το μήνα. Wind. Κινητή, σταθερή, internet για όλους. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα από τη Delta Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 1.271 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,32%. Οι κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν ως εξής: τράπεζες πτώση 2,26%, ασφάλειες αμετάβλητες, τηλεπικοινωνίες πτώση 3,12%, τρόφιμα και ποτά άνοδο 5,42%. Ο τζίρος των συναλλαγών έκλεισε στα 83,34 εκατομμύρια ευρώ. Fuji 20 πτώση 1,13%, Fuji 40 άνοδο 0,86%, Fuji 80 πτώση 0,96%, Fuji 140 άνοδο 0,86%.
Καθαρός θα είναι ο ουρανός αύριο Πέμπτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν.